Η Ελλάδα βρίσκεται όπως και δεκάδες άλλες χώρες στη δίνη της μετάλλαξης Δέλτα, με την κινητικότητα λόγω των διακοπών αλλά και της διασκέδασης, τη χαλαρότητα στην τήρηση των μέτρων και την επιβράδυνση του ρυθμού των εμβολιασμών να μετατρέπονται σε επιβαρυντικούς παράγοντες στην τεράστια επιχείρηση που διεξάγεται για τον έλεγχο της πανδημίας. Ο προβληματισμός και η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο και στη Μεσσηνία μετά την είδηση για την εμφάνιση κρουσμάτων με τη μετάλλαξη Δέλτα και στην περιοχή. Είναι λογικό ότι εφόσον παντού υπάρχουν, αργά ή γρήγορα θα ερχόντουσαν και στη Μεσσηνία. Όπως γνωρίζετε, εμείς τα μοριακά τεστ κάνουμε τις λήψεις εδώ, παίρνουμε τα επιχρήσματα, τα πτωφάριγκα και τα στέλνουμε στην Αθήνα, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου γίνεται ο μοριακός έλεγχος. Και εκεί, με αυτές τις εξειδικευμένες εξετάσεις, εντοπίστηκαν εχθές προχθεσινές λήψεις, 5 κρούσματα, τα οποία ήταν με τη μετάλλαξη Δέλτα. Η μεταδοτικότητα του μεταλλαγμένου στελέχους Δέλτα τουλάχιστον 80% σε σχέση με το αρχικό στέλεχος κορονοϊού της Γουχάν που κυριάρχησε πέρσι το καλοκαίρι, είναι δεδομένη και ιδιαίτερως ανησυχητική. Αργά ή γρήγορα, όπως είδατε, η Δέλτα ήρθε και στην γειτονιά μας. Είναι πολύ μεταδυτική αυτή η μετάλλαξη και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και αν προχθές εντοπίστηκαν 5 κρούσματα, σε μερικές μέρες θα γίνουν 50 χωρίς να το καταλάβουμε. Τα δείγματα έλειφθησαν στις αρχές της εβδομάδας και άμεσα ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ. Αυτοί μας ειδοποίησαν ότι εντοπίστηκαν, μας ζήτησαν λεπτομερή στοιχεία, τα οποία και εδόθησαν, πάντοτε σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα, και πάντοτε δεν ξεχνάμε ότι μπροστά στο κοινό συμφέρον, το Σύνταγμα, τα προσωπικά δεδομένα κάπως θα μας αφήνει να είμαστε πιο χαλαροί. Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι μέσης ηλικίας, κατά μέσον όρο στα 40-45 χρόνια, και φυσικά δεν έχουν κάποια τραγική συμπτωματολογία. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι εμβολιασμένοι ή όχι όμως. Καθώς το τείχος ανοσίας εναντί του κορονοϊού συνεχίζει να οικοδομείται, οι εκκλήσεις από την επιστημονική κοινότητα προς τους πολίτες να μπουν και αυτοί υπό την εμβολιαστική ομπρέλα προστασίας είναι συνεχής. Ένας λόγος παραπάνω να προσέχουμε περισσότερο, και το κυριότερο να εμβολιαστούμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί μην ξεχνάτε, ένας που δεν έχει εμβολιαστεί και ξεκινήσει τώρα μέχρι να κάνει και τη δεύτερη δόση και να αναπτύξει αντισώματα, ένας μήνας θα περάσει.